Ο Ολυμπιακός μας τρόμαξε λίγο με τα χαφ. Δηλαδή, Καμαράκη γέρμε και ο Μπουχαλάκη δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Αλλά το μάτι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, εγώ το θεωρώ ότι η ΑΕΚ ήταν λίγο πουτανάκι. Πουτανάκι, αφελεστάκι, σταχυδάκι. Παίζει 4-4-2 στο Καραϊσκάκι. Με δύο χαφ πολύ άσχημα. Το Γαλανόπουλο και το Πέτριο και πολύ κακό Σιμόε τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό βάζει τρία χαφ τα οποία έβαλε με την Μπάγκερ. Δύο φορ, τον Ολιβέιρα και τον Λιβάγια, του οποίου του αχρηστεύει. Αντί να του έχει μέσα στην περιοχή με ένα τρίτο χαφ, να παίξει, α πούμε, παίζουν με τρία καλά χαφ και τον Ολιβέιρα τον βγάζουν λίγο προ τα αριστερά ή λίγο προ τα δεξιά και βάζουν μπροστά τον Λιβάγια. Το Λιβάγια τον βγάζει έξω από την περιοχή, τον βάζει έξω αριστερά. Ολιβέιρα εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να γίνει τρίτο χαφ από φορ. Για να υπάρχει μια ισορροπία στο χώρο του κέντρου να γίνουν 3-3. Ούτε χάφ όμως είναι ο Ολιβέιρα και έχασε και την επαφή του με τη μεγάλη περιοχή. Και όταν βλέπω τον Λιβάγια στο δεύτερο ημίχρονο με εντολή να παίζει, βγες από την περιοχή αριστερά και να μάρκαρε εσύ προς το κέντρο Ολιβέιρα, είναι σαν να μου λες έλα γάμα με και εγώ θα αντί να με βιάσεις, εγώ στείνω τον κόλο μου, βάζω και τη βαζελίνη και του λέω έλα γάμα. Ουσιαστικά αυτό έκανε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε τον Ολυμπιακό, έλα γάμα με στα ίσια. Ανοιχτές οι γραμμές, δύο χαφ στο χώρο του κέντρου αργά και δύο στόπερ. Που ο Τσικρίς είναι πολύ καλό σαν κεντρικό στόπερ στο 3-5-2, όχι όμως να παίζει την ευθεία με τον Βράνιας, σε στυλ ευθείας. Εγώ το θεωρώ το μάτς τον Ολυμπιακό πάρα πολύ καλό, αλλά θεωρώ ότι στην πολύ καλή παρουσία του Ολυμπιακού ρόλο έπαιξε με το στυλ παιχνιδιού του η ΑΕΚ. Τώρα, κάποιοι το ερμηνεύουν ως αφέλεια. Κάποιοι λένε ότι είναι ύποπτη. Διαλέξτε και πάρτε. Πάντως η ΑΕΚ δεν ήταν αυτή που έπρεπε και έδωσε στον Ολυμπιακό τα χέγγια να παίξει αυτή την μπάλα που έπαιξε. Αυτά.